επίσης στα πλαίσια διερεύνησης της υπόθεσης και την αξιολόγηση των στοιχείων και δεδομένων, καταλήξαμε στην έκδοση ενταλμάτων συλλήψεων δύο προσώπων ηλικίας 38 και 30 χρόνων, τελούν υποκράτηση και σήμερα θα παρουσιαστούν στο δικαστήριο. Εκείνο το οποίο μπορώ να πω είναι ότι τουλάχιστον από τις έρευνες που είχαν γίνει χθες κατά τη διάρκεια της ημέρας έχουμε καταλήξει σε συγκεκριμένη κατεύθυνση ως προς τις έρευνες και ευελπιστούμε με αυτές τις συλλήψεις έτσι ώστε να προχωρήσουμε για να δούμε και να προχωρούμε στις επόμενες ενέργειες για να καταλήξουμε και σε άλλα πρόσωπα είτε σε ανακρίσεις και βεβαίως και σε συλλήψεις αν προκύψουν εκείνα τα στοιχεία. Προς το παρόν η εξέλιξη είναι αυτή. Οι δύο συλλήψεις και η παρουσίαση των προσώπων στο δικαστήριο. Ο κύριος Μαυρομιχάλης έδωσε κατάθεση, του Αλεξού έδωσε κατάθεση. Έχει δώσει μια κατάθεση στο περιεχόμενο της οποίας αξιολογείται. Μάλιστα. Είναι καθαρό πλέον ότι ο στόχος ήταν ο κύριος Μαυρομιχάλης. Έτσι αυτό είναι. Τουλάχιστον σίγουρο. Το σίγουρο. Από τις εξετάσεις που έχουν γίνει βέβαια τα πάντα εξετάζονται. Τα πάντα εξετάζονται, όλες οι λεπτομέρειες, έτσι ώστε μέσα από τις μαρτυρίες να δούμε τι προκύπτει και οι χθεσινές έρευνες, όπως είχαμε καταλήξει σε αυτήν την εξέλιξη, είμαστε στην αρχή των εξετάσεων, υπάρχουν αρκετά τα οποία πρέπει να γίνουν, όλα αξιολογούνται με αρκετή προσοχή, έτσι ώστε να προχωρήσουμε για να δούμε πού θα καταλήξουμε πάντοτε με στόχο την διερεύνηση αλλά και την εξιχνίαση της υπόθεσης. Η εκτίμηση που κάνετε τώρα, κύριε εκπρόσωπε, είναι ότι το θέμα έχει να κάνει με τον έλεγχο της νύχτας. Είναι ένα ενδεχόμενο το οποίο εξετάζεται πολύ σοβαρά, βεβαίως. Μάλιστα. Όσον αφορά και αυτόν και η αστυνομία λάμβανε και λαμβάνει τα οποιαδήποτε μέτρα, έτσι ώστε να αποτρέψουμε την οποιαδήποτε εγκληματική ενέργεια στο μέτρο του δυνατού και βεβαίως παράλληλα στην εξιχνίαση των υποθέσεων των οποίων συμβαίνουν αυτές οι υποθέσεις, ιδιαίτερα που είναι αρκετά σοβαρές. Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό υπόλοιπο να έχετε, κύριε εκπρόσωπε. Να είστε καλά. Λοιπόν, αυτά.